Άγιος Σπυρίδων είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας, παράλληλα προστάτης και της νήσου Κέρκυρας. Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μετά Χριστόν στην πολυβασανισμένη Κύπρο. Έζησε μία ζωή Αγία, απλός, σεμνός, ταπεινός, κατά κόσμον αγράμματος, όμως είχε την κατά Θεό σοφία. Έγινε επίσκοπος της Τριμηθούντος, της πατρίδας του, και υπέρμαχος της Ορθοδοξίας ανεδείχθη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν, όπου με το γνωστό θαύμα με την κεραμίδα απέδειξε το τρισυπόστατο της θεότητος και κατέβαλε τον πολυμήχανο και δισεβή Άριον. Το 348 μετά Χριστόν εκοιμήθη, αφού έζησε ζωή αγιότητος, σεμνότητος και ταπεινοφροσύνης. Thank you.
Άγιος Θεός τον εδόξασε, όπως και Άγιος Σπυρίδων με τη ζωή του εδόξασε το Θεό. Παραμένει 1652 χρόνια το ιερόν του σκήνομα άφθαρτο, προς αγιασμών, προς παραδειγματισμών ότι υπάρχει Θεός του σκήνομα υπενθυμίζει σε όλους την Ανάσταση των νεκρών. Είναι χαριτόβρητος, ευωδιάζει, θαυματουργός. Το ιερό του σκήνομα μετεφέρθη από την Κύπρο στην Κωνσταντινούπολη και μετά την άλωση της πόλεως το 1453 ένας ιερεύς ονόματι Κάλιο Χαιρέτης έφερε το ιερό σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας από την Κωνσταντινούπολη, το πέρασε στην Ελλάδα και μετά παρέλευση ταλαιπωρίας 6 μέχρι 10 ετών, θεία πρόνοια και τα δύο αυτά ιερά σκηνώματα πέρασαν στο νησί της Κέρκυρας και από τότε μέχρι σήμερα αγιάζουν το νησί μας αλλά και όλους τους χριστιανούς και όλο τον κόσμο. Όσους σέβονται και βλαβούνται τον Άγιο. Ο ναός του Αγίου χτίστηκε το 1570 όταν το Ιερό Λείψανο ήρθε στην Κέρκυρα, τοποθετήθηκε σε διάφορους ναούς, στο ναό του Αγίου Λαζάρου, στο ναό του Αγίου Νικολάου του Ποραστίου Γαρίτσας και από το 1570 το Ιερό Σκήνομα βρίσκεται σε αυτόν τον ναό. Η προσέλευση των πιστών και ιδιαιτέρως των Κερκυραίων είναι πυκνή σε καθημερινή βάση, διότι ο Άγιος για μας τους Κερκυραίους είναι ο Πατέρας, είναι ο Προστάτης, είναι αυτός που μας παρηγορεί,
είναι αυτός που τον πόνο μας, το πρόβλημά μας, το εναποθέτουμε πρώτης Αγίας του Λάρνακος και αναλόγως ο καθένας με την πίστη του παίρνει και την απάντηση. Ο Άγιος Σπυρίδων το λοιπόν ο Θαυματουργός να δίδει υγεία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη και χαρά στις καρδιές όλων των ανθρώπων, κυρίως σε εκείνους που διευθύνουν, φωτισμό και σύνεση, ούτως ώστε να επικρατήσει το θέλημα του Θεού εις τη γη, όπως αυτό το θέλημα του Θεού το πραγματοποιούσε και ο Άγιος όταν ήταν εν ζωή. Ο Άγιος βοήθεια σε όλους.